Βέβαια, εστιάζουμε και εμείς κατ' επέκταση σε αυτά τα δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με Ελλάδα, που έχουν να κάνουν με Κρήτη. Μπάλος Ελαφωνήσι και Σεϊτάν Λιμάνια πρωταγωνιστούν σε ένα από τα δεκάδες τον τελευταίο χρόνο δημοσιεύματα της γαλλικής Vogue. Και ξέρετε, έχουμε να κάνουμε και με περιοδικό, έχουμε να κάνουμε και με ιστότοπο, που σημαίνει ότι εκατομμύρια αναγνώστες βλέπουν αυτές τις φωτογραφίες, εκατομμύρια αναγνώστες διαβάζουν αυτά τα άρθρα. Και θέλω να πάμε στην Κίσαμο και στον Αντώνη Σταθόπουλο, τον κύριο Σταθόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού. Την καλησπέρα μας, Αντιδήμαρχε. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Κάνετε ένα διάλειμμα από την εργασία σας για να τα πούμε εδώ τηλεοπτικά. Ακόμα ένα δημοσίευμα που σηματοδοτεί. Θα σας πω, όπως και την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ήμασταν πάλι εδώ για βραβευμένες παραλίες της Κισάμου, οπότε θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ντεζαβού, εφόσον και το πρακτορείο, το δημοσιογραφικό είναι το Vogue. Ήμασταν εδώ, είμαστε τώρα εδώ και θεωρώ ότι και στο μέλλον θα είμαστε εδώ. Παραλίες όμορφες της Κρήτης, όχι μόνο της Κισάμου, είναι όλης της Κρήτης, και παραλίες της Ελλάδος βραβεύονται κάθε χρόνο από διάφορα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μάλιστα, ακόμα ένα δημοσίευμα και βέβαια βασικός στόχος μην μείνουμε στα δημοσιεύματα, αλλά αυτό το δημοσίευμα και αυτή η απήχηση να μεταφραστεί κατά κάποιο τρόπο και σε αυξημένες αφίξεις. Και οι αφίξεις κατ' επέκταση να μεταφραστούν σε μία τόνωση της επιχειρηματικότητας. Μία αλυσίδα είναι. Θα φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το στόχο που εξ αρχής έχετε θέσει εκεί στην περιοχή? Θεωρώ πως ναι, και να μην ξεχνάμε ότι η φετινή χρονιά είναι ουσιαστικά η πρώτη χρονιά χωρίς περιορισμούς από κορονοϊό, και σίγουρα αυτό θα οθήσει όσους δεν ταξίδεψαν τα προηγούμενα χρόνια να ταξιδέψουν φέτος. Οπότε θα είναι μια πολύ δυνατή χρονιά για την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα και φυσικά για τον ελληνικό τουρισμό. Μάλιστα, πολλοί λένε ότι έχουμε να κάνουμε με περιοχές όπως ο Μπάλος, το Ελαφωνήσι και τα Σεϊτάν Λιμάνια και εκφράζουν προβληματισμούς κατά πόσο μπορούμε και πρέπει να διαφυλάξουμε και μπορούμε να διαφυλάξουμε αυτούς τους προορισμούς. Η αυξημένη επισκεψιμότητα έχει και κάποιες περιπτώσεις και θέλω να σας ρωτήσω στο φυσικό κάλος της περιοχής και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να προστατευθούν ακόμα καλύτερα αυτές τις περιοχές? Πρωτοβουλίες από τη Δημοτική Αρχή, από την Αυτοδιοίκηση. Σίγουρα υπάρχει διαχείριση και κάθε χρόνο βρίσκονται και τα λάθη ίσως που γίνονται παλαιότερες χρονιές. Οπότε θεωρώ κάθε χρόνο θα είμαστε καλύτεροι στο πώς να διαχειριστούμε αυτές τις περιοχές. Όπως για παράδειγμα, για το Ελαφωνήσι θα μπει μπάρα στην είσοδο ψηλά, ουσιαστικά για να μην κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα μέχρι την παραλία και να φορές στο φυσικό κάτω του περιβάλλοντος που υπάρχει εκεί. Όσον αφορά και για τον Μπάλο, ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί να κρατάει το περιβάλλον καθαρό, να οθήσει και την ευθύνη τους αυτή να μην μολύνουν το περιβάλλον. Και σίγουρα, όπως το είπαμε, είναι πράγματι πάρα πολύ ωραίες αυτές τις παραλίες. Πρέπει να δεχτούν τουρισμό, επισκέπτες μάλλον, και να τις δει, να τις δει από κοντά, να μην τις βλέπει μόνο από αυτές τις παραλίες. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Από την εικόνα που έχετε μέχρι και σήμερα στο κομμάτι των προκρατήσεων και των πληρωτήτων σε καταλήματα και ξενοδοχειακές μονάδες εκεί στην Κίσαμο, τι έχετε να μας πείτε και σε σχέση με πέρυσι, άσχετα βέβαια αν το 19 είναι ο μεγάλος αντίπαλος σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε να δείτε, η ζήτηση είναι αυξημένη. Τα ξενοδοχεία ή μεγάλες μονάδες, να το πούμε, της Κισάμου έχουν ανοίγουν όσες δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Οπότε θεωρούν ότι θα φτάσουμε στα επίπεδα του 19. Σίγουρα δεν θα υπάρξει και αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε πέρυσι και την προηγούμενη σεζόν, όπου επειδή ανοίξανε μόνο για μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή πέρυσι ήταν 3 μήνες, την προηγούμενη χρονιά ήταν, αν δεν κάνω λάθος, για 1-1,5 μήνα. Ναι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί έγινε ουσιαστικά ένα πικ, ένα μπαμ τη θερινή περίοδο. Τώρα θα είναι πιο, να το πούμε, λίγο πιο ομαλό και θα διευκολυθούν και αυτές οι επιχειρήσεις το πώς να ανταπεξέλθουν σε αυτή την εισρωή του κόσμου που θα έχουμε φέτος. Η πληρότητα θα είναι αρκετά καλή και όχι μόνο στην Κίσαμο, θεωρώ, σε όλη την Κρήτη. Και όπως το είπατε και εσείς στην αρχή, επειδή οι παραλίες Κισάμου είναι γνωστές
ανά τον κόσμο. Θεωρούμε, όπως έχουν αναφέρει και διάφορα δημοσιεύματα τελευταία, ένας στους τρεις επισκέπτες της Κρήτης επισκέπτονται τις δικές μας παραλίες. Σωστά. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Σωστά. Και εσωτερικός τουρισμός και επισκέπτες απ' έξω. Αντιδήμαρχε, καλή σεζόν να έχετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν, θερμά. Να είστε καλά και θεωρώ ότι θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να είστε καλά, Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.